Η κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς και οι απολούς όχι μόνο απέφεραν καρπούς και με το παραπάνω. Οι επίδοξοι νέοι επιστήμονες ξεπήδησαν μέσα από την κάλπη των αποτελεσμάτων των παγκύπριων εξετάσεων. Σάρωσαν τις πρωτιές στα κορίτσια και η Λεμεσός με την πρωτεύουσα να έχει εισάριθμους πρωτεύσαντες. Σίγουρα νιώθω πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη για το γεγονός ότι οι κόποι μου δεν πήγαν χαμένοι, ότι ευωδόθηκαν και ότι μπορώ να συνεχίσω να υλοποιώ τους στόχους μου. Μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι περνώ πρώτη στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πώς γνωστόν, από το Σεπτέμβριο θα ανοίξει τις πύλες του για τους φοιτητές. Σε αυτήν την πορεία μου σίγουρα δεν ήμουν μόνη. Δίπλα μου ήταν οι γονείς μου, οι καθηγητές μου, οι φίλοι μου. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν έχω καταλήξει αν θα ακολουθήσω την ιατρική ή αν θα ακολουθήσω την γενετική. Γιατί ενδιαφέρουμε και ίδιο κλάδι. Μπορεί κάποιος να πει πως είναι πολλά κοντά, ας πούμε, ένας με τον άλλο. Οπότε δεν έχω όμως δύο χρόνια να σκεφτώ. Τα όνειρα των νέων ανθρώπων δεν μπορούν να επισκιαστούν από την καμένη γη που αφήνει πίσω της η κατάσταση στην οποία περιήλθε η οικονομία του τόπου. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις για το μέλλον, η αισιοδοξία και η ελπίδα για καλύτερες ημέρες πηγάζει από την αγνή καρδιά των νέων παιδιών που γυρίζουν την πλάτη στο σκοτάδι και αφήνουν το φως να το επισκιάσει. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, αν έχει αρκετές προοπτικές και αρκετή θέληση, μπορεί να κάνει κάτι καλό. Όπως και να έχουν τα πράγματα, γιατί τίποτε είναι σίγουρο, ας πούμε, και τίποτε είναι προκαθορισμένο. Αλλά η ελπίδα είναι κάτι που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Η ελπίδα πρέπει πάντα να υπάρχει μέσα μας, γιατί πάντα μπορούμε να ευχόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Πάντως και φέτος δεν έλειψαν οι χαμηλές πτήσεις σε μαθήματα όπως είναι τα νέα ελληνικά και τα μαθηματικά κοινού κορμού, με το μέσο όρο για το 2013 να παραμένει κάτω από την βάση, παρόλο που το μάθημα των νέων ελληνικών σημείωσε ελαφρά άνοδο σε σχέση με το 2012. Νομίζω ότι μπορούμε να επισημάνουμε αυτή τη διαφορά που προκύπτει από τις δύο διαδικασίες. Δηλαδή, η μια είναι η αγωνία να πετύχω, διότι αν δεν πετύχω, δεν θα είναι η γέφυρα επαφής μου με την δυνατότητα να αποκτήσω τριτοβάθμια μόρφωση. Και η άλλη διαδικασία είναι η τυπική διαδικασία ότι ό,τι και αν γράψω δεν θα επηρεάσει την επόμενη μου μέρα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να επηρεάζει το μέσο όρο. Ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Κινεβέζος προέβη το πρωί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά και στον αριθμό θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας. Το σύνολο των θέσεων που προσφέρθηκαν φέτος στους υποψήφιους ανέρχεται στις 2.190.